Να κάνουμε και συμφωνούμε και δύο. Αν ο ΟΛΠ δεν ήταν αποδοτικός, είναι δική σας ευθύνη. Εγώ είμαι περήφανος. Πρώτον. Όχι, είναι, δεύτερον, είναι ευθύνη του δημοσίου. Εμείς λέμε ότι το δημόσιο και ιδίως ο Δήμος του Πειραιά να σας βάλω αυτά. Πρέπει αυτά, να είναι, έχει, αυτά είναι γενικά. Δεν είναι γενικά, είναι γενικά. Είναι συγκεκριμένα. Εγώ να σου πω το εξής. Πρέπει να έχει λόγο στο λιμάνι. Το λιμάνι να ανήκει στους κατοίκους του, στο Δήμο. Αυτά μας τα λέγε το Πασόκ το 80. Ναι. Τα λέτε εσείς. Ναι. Πού φτάσαμε. Φτάσαμε να έχουμε, λιμενεργάτες να παίρνουν 120.000 ευρώ. Και όταν όχι, εσείς θα κάνατε αυτά με τα συνδικάτα σας. Εμείς ήμασταν και όταν, κυβέρνηση. Και όταν είπα ότι αυτό δεν έχει λογική. Κύριε Κεφαλογιάννη, συγγνώμη, δεν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά αυτή όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κυβέρνηση, αλλά αυτοί κλείνανε το λιμάνι, αυτοί δεν άφησαν να γίνουν εισαγωγές. Και όσο κλείνανε το λιμάνι, εσείς δίνατε 120.000 στους λιμενεργάτες. Εγώ τα κατέβασα, στα 50. Μα τα κατεβάσατε εσείς από τους προηγούμενους που ήταν πάλι εσείς και το Πασόκ. Μα ακούστε, εμείς με το Πασόκ όχι. Είναι η αριστερά. Η οποία ό,τι έχει πρόστιμο συνδικαλιστή το θεοποιεί και ουσιαστικά κάνει πυρήνες εξουσίας και διαφθοράς. Αυτούς πρέπει να σπάσουμε. Η Καλλιτουργία κλείνει γιατί λοιπόν, αντιστέκεται. Εμείς θα λέμε τα ακούσεις. Για πάμε λίγο στα υπόλοιπα. Μπερδεύετε δύο πράγματα. Συγχωρείτε λίγο, έχετε πιάσει και η Μιλία, παρακαλώ. Αφού μιλάτε για παρακαλώ, σας έχω ερώτηση.